Χθες το ΕΛΑΜ κατέθεσε μια πρόταση νόμου για απαγόρευση της Ισλαμικής ενδυμασίας στους δημόσιους χώρους και στα δημόσια εκπαιδευτήρια. Έχουμε τον Λίνο τον Παπαγιάννη. Λίνο μου, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς έχουν τα πράγματα, για πες μου λιγάκι, και ποιο το σκεπτικό αυτής της απόφασης? Μάλιστα. Καταρχάς, υπήρχε η πρόθεση να γίνει κάτι παρόμοιο, αν θέλετε, ναι, εδώ και αρκετών καιρών. Και με αφορμή το τελευταίο συμβάν που είχε συμβεί στο σχολείο, μάλιστα, θεωρήσαμε απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Οι λόγοι, ναι, που έχουμε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση είναι προβίστως για να αποτρέψουμε τις οποιασδήποτε διαμάχες θα προκύψουν για αυτούς τους λόγους, ναι, επειδή υπάρχει, θεωρώ, και κατά τη δημοσιογραφία, μια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τα δικά μας θρησκευτικά σίγουρα με τα υπόλοιπα θρησκευτικά σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά και για να μην γίνουμε ξανά μάρτυρες της απουσίας της οποιασδήποτε προσπάθειας για να προστατεύσουμε τη δημόσια ασφάλεια. Ναι. Η Ισλαμική τρομοκρατία στην Ευρώπη είναι αρκετά αυξημένη και αρκετά επικίνδυνη. Τώρα, αγαπητέ Λίνο, επειδή σίγουρα θα ακουστούν φωνές, τι απαντάτε εσείς στη θέση που θα εκφραστεί σίγουρα μετά από αυτή την πρόταση, ότι δεν σέβεστε τη διαφορετικότητα, δεν σέβεστε τα θρησκευτικά πιθανό σύμβολα κάποιων ανθρώπων που φιλοξενούνται στην Κύπρο? Το παράδοξο με αυτές τις δηλώσεις θα είναι ότι η ίδια η μαντήλα ή η μπουρκα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο σύμβολο υποδηλώνει ότι η γυναίκα είναι κατώτερο νόν στην κοινωνία. Καταπίεση. Και την καταπίεση υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη όπου οι ίδιες οι γυναίκες δεν θέλουν να φορούν είτε τη μαντήλα ή οτιδήποτε άλλο και εξαναγκάζονται να τις φορούν. Δηλαδή αυτοί που θα μας κατηγορήσουν και αυτό, το μόνο που θα κάνουν είναι στην ουσία να φάσκουν ή να αντιφάσκουν. Ναι. Αυτή η πρόταση που κατέθηκε χτες, αγαπητέ μου φίλε, πότε θα περάσει, αν θα περάσει? Καταρχάς, θα πρέπει να δούμε πότε θα συζητηθεί. Πότε θα συζητηθεί, μάλιστα. Ναι, και να αναφέρω κάτι. Η πρόθεσή μας, και το επαναλαμβάνω, επειδή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, γιατί οποιοσδήποτε έχει μια πολιτική άποψη, ναι, είναι ότι θα πρέπει να δούμε και λίγο πέρα από το δάχτυλο μας. Ναι. Έχουμε ακούσει διάφορα, με διάφορα περιστατικά, με επιθέσεις. Θα είναι και προεξηγή αυτή η κίνηση, ναι. Όταν ο άλλος έχει καλυμμένο το πρόσωπο του, ειδικά σε δημόσιους χώρους, mm-hmm, τότε ναι, είναι ακόμα ένα βήμα για να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε αυτήν απειλή. Μάλιστα. Λοιπόν, σεβαστές οι απόψεις. Θέμα τώρα είναι θέμα του Κοινοβουλίου, αν θα περάσει η πρόταση αυτή. Ευχαριστώ τον Λίνο τον Παπαγιάννη, τον βουλευτή του ΕΛΑΜ. Καλή συνέχεια, αγαπητέ φίλε. Και εμείς πάμε τώρα στη Λάρνακα, πάμε στην Ειρήνη, την ανταποκριτριά μας εκεί, την Αντωνίου μας. Ειρηνάκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα από τη Λάρνακα. Καλημέρα.